Το Ελένη, πότε το υιοθετήσατε, δεν είναι το όνομά σου... Είναι το βαπτιστικό μου όνομα στην Ελλάδα. Και πώς είναι το όνομα με το οποίο γεννήθηκες? Εν Τέλα. Το Φουρέιρα είναι το επώνυμο, το πραγματικό ή... Είναι ουσιαστικά η ρίζα του επιθετού μου, από που έρχεται το επιθετό μου. Είναι Φουρέιράι, στην Αλβανία οποιοδήποτε επίθετο παίρνει ένα «ι». Όταν πρώτο ξεκινούσες με τις Μυστίκ, όλοι ξέραμε στο χώρο την καταγωγή σου. Τότε όμως λέγατε και εσύ και η δισκογραφική σου εταιρεία, τότε η manager σου, ότι είσαι από τη Λατινική Αμερική κτλ. Για κάποιο καιρό. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν είσαι μικρός, είσαι μόνος σου και προσπαθείς μόνος σου, έτσι αποφασίσαμε τους ανθρώπους να μην το πούμε, μήπως και ο κόσμος δει και γνωρίσει την Ελένη Φουρέιρα και την αγαπήσει την Ελένη Φουρέιρα για αυτό που είναι και αυτό που κάνει. Που αν με ρωτήσεις τώρα, ναι, λάθος. Όμως, αν γίναγα το χρόνο πίσω, δεν ξέρω αν θα έκανα κάτι διαφορετικό. Μετά που το είπες... Ήταν μεγάλη λύτρωση για μένα, γιατί πάντα νιώθω υπερήφανη για αυτό που είμαι και νιώθω υπερήφανη που είμαι από την Αλβανία και έχω γεννηθεί στην Αλβανία. Σε όλους τους ανθρώπους το έλεγα. Στην κάμερα δεν το έλεγα. Στερηθήκατε όμως πράγματα σε σχέση με συμμαθητές σου, φαντάζομαι. Πάρα πολλά πράγματα και έχουμε πάρει πολλές φορές πράγματα από τα σκουπίδια. Έπιπλα τέτοια. Πολλοί άνθρωποι που είναι μετανάστες και δεν είχαν να φάνε το έχουν κάνει πολλές φορές.